την κατασκευή ενός ισχυρού συστήματος κεραίων παρακολούθησης με τεράστια εμβέλεια στη βάση Δεκέγιας, παρόμοιο με αυτό που λειτουργεί στη βάση Ακρωτηρίου, έχει βάλει μπρος το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο θα περιλαμβάνει την κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης επικοινωνιών που θα βοηθήσει στον εξυγχρονισμό των υποδομών και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της υπάρχουσας ικανότητας στον έλεγχο της περιοχής. Στόχος του η ενίσχυση του συστήματος συλλογής πληροφοριών και της αεροπορικής ισχύως της Βρετανίας και κατ' επέκταση του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Η ρευστότητα στην περιοχή καθιστά την αναβάθμιση επιτακτική λόγω του ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυνος ασύμμετρων απειλών λόγω του μεταναστευτικού και της ανάπτυξης της τρομοκρατίας. Το ραντάρ κατασκευάζεται σε μια εγκατελειμμένη έκταση των βάσεων σε απόσταση μερικών χιλιόμετρων από το σταθμό συλλογής ηλεκτρονικών πληροφοριών στον Άγιο Νικόλαο, όπου βρίσκεται 175 χιλιόμετρα από τις αχτές της Συρίας. Η χρήση του ραντάρ έχει αποκαλυφθεί μέσα από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει ότι είναι υψηλής εμβέλειας, τα οποία μπορούν να έχουν εποπτεία του χώρου της περιοχής, καθώς επίσης και να συλλέγουν πληροφορίες. Το project υλοποιείται στο πλαίσιο του Global Britain, της νέας στρατηγικής για ανασύσταση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Brexit, που παρουσίασε ο Μπόρις Τζόνσον στο Βρετανικό Κοινοβούλιο την περασμένη άνοιξη. Οι κοινότητες της περιοχής τηρούνται ενήμερες και λάβαν διαβεβαιώσεις ότι η λειτουργία των κεραίων δεν θα είναι επιβλαβής για την υγεία των κατοίκων.